συνάντησα το δήμαρχό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ακόμη φορά μια παραγωγική συζήτηση. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμα για την πόλη και το πολυδομικό συγκρότημα. Πρώτο θέμα, το κυκλοφοριακό. Είχαμε προσθέσει από τις πρώτες μέρες της τοποθέτησής μου στο Υπουργείο 70 αστυνομικούς. Θα προσθέσουμε τις επόμενες μέρες άλλους 100 αστυνομικούς αποκλειστικά και μόνο για το κυκλοφοριακό ζήτημα. Ούτως ώστε να καταλάβει η τροχέα όλους τους κρίσιμους δρόμους, όλες τις κρίσιμες οδούς της πόλης, έτσι ώστε η κυκλοφορία να γίνεται με τρόπο που θα διευκολύνει κατά το δυνατόν τους πολίτες, με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργεί το flyover. Επίσης, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα και θα κινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για τη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου, αυτό που βρίσκεται δηλαδή στην οδό Αριστοτέλους, που ξεκινούν τα έργα, αλλά και για έναν άλλο λόγο, γιατί πλέον εκεί που είναι σήμερα το τμήμα είναι ακατάλληλος ο χώρος και πρέπει να βρεθεί πλησίον ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει όλους τους αστυνομικούς και τις δραστηριότητες του τμήματος. Από εκεί και πέρα, η παρουσία μου σήμερα και τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη και εβδομάδες, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, είναι ένα στοίχημα ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης και το πολυδομικό συγκρότημα το ευρύτερο, με όλους τους γειτονικούς δήμους, θα είναι μια ασφαλής πόλη. Να έχουμε ασφαλείς γειτονιές. Έχουμε διαθέσει μέχρι στιγμής, έχουμε φέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τοποθετήσει 530 πρόσθετους αστυνομικούς και μαζί με τους υπάρχοντες συγκροτούν δυνάμεις οι οποίες συγκροτούν τις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας περιφερειακά και στο κέντρο της πόλης και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι πολίτες, η αυτοδιοίκηση, οι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, όλοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα νιώσουν ότι γίνεται μια προσπάθεια για να διασφαλίσουμε αυτό το μεγάλο αγαθό της ασφάλειας. Αυτή είναι η αποστολή μου, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα την υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας. Θέλω να σας πω επίσης ότι σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός το τρίτο Γραφείο Ενδοκρινιακής Βίας στη Θεσσαλονίκη, μετά τα δύο που ήδη λειτουργούν. Έχουμε κάνει σπουδαία βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Για μας είναι νίκη το γεγονός ότι κάθε μέρα αυξάνονται οι καταγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν στόματα. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες όπου υπήρχε κακοποίηση ανοίγουν και ανοίγουν καταγγελίες, συλλαμβάνονται δράστες πάρα πολύ κάθε μέρα. Αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόοδο για την κοινωνία μας. Το ίδιο για τα θέματα των ενηλίκων, όπου η αστυνομία έχει εξαπλώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για παρουσία στις πλατείες όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, ανήλικοι, ούτως ώστε να αποφύγουμε κάθε κακό που φοβάται ο κάθε γονιός. Έχουμε ιδρύσει μια γραμμή με αριθμό 10201, μπορούν να απευθύνονται εκεί οι γονείς, τα παιδιά, σε περίπτωση που τρέχει κάτι σημαντικό. Επιπλέον κάτι εξαιρετικά ακόμη για την πόλη σημαντικό και για όλη τη χώρα, για τον αθλητισμό. Από τη μέρα που άνοιξαν τα γήπεδα το Φλεβάρι μέχρι σήμερα, όλο και περισσότερο εμπεδώνεται η ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς. Εγκληματικές ομάδες εξαρθρώνονται, κανόνες τηρούνται και θα τηρούνται. Κάθε μέρα είναι μεγάλη χαρά για μένα και για όλους μας να βλέπω χιλιάδες παιδιά να είναι παρόντα μαζί με τους γονείς τους στα γήπεδα, είτε του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ. Οι κανόνες θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Έχουμε μπροστά μας κρίσιμα γεγονότα αθλητικά. Θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε και θα είναι αυτό μια νίκη της χώρας. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μπροστά μας ένα τελικό ποδοσφαίρο όμως, χωρίς φιλάθλους. Πώς θα σχολιάζετε όλο αυτό? Θεωρώ ότι είναι ντροπή να γίνεται τελικός κυπέλλου Ελλάδος χωρίς φιλάθλους. Θεωρώ ότι όταν η χώρα αναλαμβάνει τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα και έχουμε κλειστό γήπεδο,
με ένα τόσο σημαντικό αγώνα, θεωρώ ότι αυτό δεν αρμόζει στη χώρα μας. Υπουργέ, στη συνάντηση στην αρχή αναφερθήκατε και στο Euro Pride που θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας. Θα υπάρχει κάποιος ειδικός σχεδιασμός? Είμαστε σε ευθεία επικοινωνία με τον Δήμαρχο, με τη Δημοτική Αρχή. Έχει ήδη ένα πρώτο σχέδιο εκπονηθεί. Ο κύριος Δήμαρχος συνεργάζεται με τους επικεφαλείς της αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Την άλλη εβδομάδα συνεργαστούμε και μαζί, να δούμε όλα τα γεγονότα τα οποία προβλέπονται από τους οργανωτές. Μιλάμε και με τους οργανωτές και θα μιλήσουμε περαιτέρω, έτσι ώστε αυτό το σπουδαίο γεγονός και σε μαζικότητα, γιατί μιλάμε για πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα είναι εδώ παρόντες, φιλοξενούμενοι στη Θεσσαλονίκη, και πολλές μέρες, γιατί είναι περίπου πάνω από μια εβδομάδα, και με κρίσιμα γεγονότα, να στεφθεί από επιτυχία, γιατί σχεδόν όλα τα μάτια του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε.